Φίλοι μου, καλή και αγαπημένη, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, γιατί σήμερα θα κάνουμε ένα τεράστιο haul με πάρα πολλά προϊόντα. Έχω πάρα πολύ καιρό να σας κάνω haul, έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα και θέλω τα περισσότερα να σας τα δείξω. Γι' αυτό, αν σας αρέσουν τέτοια βιντεάκια, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Και φυσικά να με βρείτε στα social media, γιατί θα χαρώ πάρα πολύ να μεγαλώσει η παρέα μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό το μακιγιάζ είναι ένα soft glam που θα ανέβει με ένα καινούριο φωτισμό σύντομα στο κανάλι. Πάμε να ξεκινήσουμε με τυχαία σειρά. Σήμερα πήρα ένα καινούριο άρωμα από Jimmy Choo, το Fever. Έχω εδώ πέρα και προσπαθώ να βλέπω αν φαίνονται τα χρώματα κτλ. Είναι ένα άρωμα έτσι πάρα πολύ βαρύ, είναι το Eau de Parfum, το Fever. Έχει νότες βανίλιας, νομίζω και δαμάσκινο, κάτι τέτοιο μας είπε η πωλήτρια. Είναι πάρα πολύ sexy. Εγώ γι' αυτό το επέλεξα. Είναι βαρύ, είναι χειμερινό, μου άρεσε πάρα πολύ και τώρα που είχε εκτός αυτή την περίοδο εννοείται το τσίμπησα κατευθείαν Black Friday the best. Αμέσως μετά πήρα μια κρέμα από την Embryolisse, είναι η Le Crème Concentré. Είναι για όλους τους τύπους δέρματος, την πήρα στα 30 ml από τα Άττικα. Δεν την έχω δοκιμάσει ακόμα, αν την έχετε δοκιμάσει πείτε μου στα σχόλια πώς σας φαίνεται. Την έχω δει που τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ make-up artist, θα ακούτε τα κουδούνια μου σίγουρα. Και είπα γιατί να μην τη δοκιμάσω και εγώ. Πήρα από την έκθεση Beauty Greece που πήγα πριν ένα μήνα την Absolute Repair Mask Μαλλιών από L'Oréal Professionnel και την σειρά Expert. Είναι τα 500 ml, δεν θα τελειώσει ποτέ. Είναι αυτή, έτσι εδώ μέσα. Δεν μυρίζει κάτι ιδιαίτερο, είναι όμως φανταστική για τα μαλλιά, την έχω ξαναπάρει. Τα κάνει πάρα πολύ απαλά, μαλακά, εύκολο χτένις, αλλά θέλει λίγη ποσότητα και να αποφεύγετε το κρανίο του κεφαλιού σας για να μην λαδώσει κτλ. Πήρα για πρώτη φορά από Natura Siberica το Moisturizing Foam Eye Makeup Remover, είναι ένα ντεμακιγιάζ σε υφή mousse για τα μάτια. Ελπίζω να δουλέψει. Ό,τι προηγούμενο προϊόν έχω δοκιμάσει από Natura Siberica και ντε μακιγιάζ μου άρεσε πάρα πολύ. Ελπίζω και αυτό να κάνει δουλίτσα. Θα το χρησιμοποιήσω και με σκέτα δάχτυλα αλλά και με πομπόν βαμβάκι. Από Organic Shop την μάσκα με. Πώς το λένε. Mud Mask. Αυτή είναι εδώ πέρα. Αυτή είναι εδώ, η οποία κάνει πάρα πολύ βαθύ καθαρισμό. Επίσης δεν την έχω χρησιμοποιήσει ακόμα. Πείτε μου στο σχόλιο όμως αν την έχετε χρησιμοποιήσει εσείς. Δύο πρόσφατες παλέτες που προστέθηκαν στη συλλογή μου είναι από Anastasia Beverly Hills η Carly Bible. Είναι μια διάσημη YouTuber, αν δεν την ξέρετε. Έχουμε εδώ πέρα τον καθρεφτάκο μας και έχουμε αυτές τις υπέροχες αποχρώσεις από βουρκουμδί, κόκκινα, χρυσά, καφέ, μοβ, ροζ. Μπορείς να κάνεις ένα πολύ ρομαντικό μακιγιάζ με αυτή και ένα πολύ smoky με αυτές εδώ τις αποχρώσεις. Γράφουν όλες πάρα πολύ ωραία, να κάνουμε μερικά swatch, κάποιες είναι topper. Δεν ξέρω αν φαίνεται, να τα κάνω στο χέρι μου, να σας τα δείξω. Κάποιες είναι topper, δηλαδή μπαίνουν πάνω από άλλη σκιά. Άλλες είναι έτσι glitter και θέλουν δάχτυλο για να μπουν. Άλλες είναι κανονικά σήμερ. Wow. Βάζω όσες πιο πολλές μπορώ για να σας δείξω. Και έχει φυσικά και τις μάτ, οι οποίες είναι φοβερά πουδρένιες, δεν το συζητώ. Να. Το μόνο κακό αυτής της παλέτας είναι ότι έχει πάρα πολύ kickback, δηλαδή όταν πας να κουμπίσεις το πινέλο σου πάνω στη σκιά φεύγουν πάρα πολύ κόκκι, οπότε χάνεται ποσότητα της σκιάς εύκολα. Με αποτέλεσμα να υπάρχει και fallout κάτω από τα μάτια, τον βάφεσαι να λερώνεις, αλλά μπορείς να ξεκινήσεις πρώτα από τα μάτια για να πας μετά στο πρόσωπο. Η επόμενη παλετάρα που πήρα είναι από Huda Beauty, η Nude Light. Αυτή εδώ πέρα η ροζ. Έχει μέσα... αν ανοίξει. Και αυτή τον καθρεφτάκο της. Έχει αυτές τις υπέροχες αποχρώσεις. Το πήρα έτσι γιατί το ήθελα πιο γενιφικά, μακιγιάζ, ρομαντικά κτλ.
έχει 2-4-5 μάτς σκιές και 2-4 σαν σήμερ, γράφουν πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ, την έχω χρησιμοποιήσει και θα τη χρησιμοποιήσουμε μαζί και σε βίντεο, οπότε να μείνατε να δείτε το review μου. Μέχρι στιγμής είμαι πολύ ικανοποιημένη και από τις δύο παλέτες. Αυτή δεν έχει kickback και μπορείτε να κάνετε πρώτα το πρόσωπό σας και μετά να βάλετε την παλέτα. Παναγία μου, αυτό το βίντεο δεν τελειώσει ποτέ. Από Cali Beauty πήρα την Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder από Charlotte Tilbury, το νούμερο 2 medium. Είναι μια πούδρα σεταρίσματος, έχει και αυτή τον καθρέφτη της και έχει αυτό εδώ πέρα το παν με την πούδρα. Παρατήρησα ότι και αυτή είναι πάρα πολύ λεπτόκοκκη, που είναι καλό σαν υλικό, γιατί θα κάθεται μέσα στους πόρους του δέρματος και δεν θα κάθεται στις γραμμές και αυτό, θα γίνεται ένα με το δέρμα. Απ' την άλλη γεμίζεις όλος, γίνεσαι ένα έτσι βουνό χιονισμένο όταν πας να πάρεις ποσότητα, αλλά όταν αποθετείται στο πρόσωπο γίνεται ένα με αυτό. Την έχω δοκιμάσει μόνο μία φορά και είμαι ήδη πολύ ευχαριστημένη, γιατί δεν κάθεται στις γραμμές. Γι' αυτό το μακιγιάζ την έχω χρησιμοποιήσει και δεν έχει κάτι στις γραμμές, παρότι έχω απίστευτη ξηροδερμία κάτω από τα μάτια μου, πανάκριβη, αλλά πιστεύω ότι αξίζει τα λεφτά της. Θα δούμε και σε μελλοντικό update. Το Cali Beauty δεν περνάει τελωνίο. Μη μου ανησυχείτε, μπορείτε να παραγγείλετε και έχει πάρα πολλές μάρκες, μόνο δεν μπορείτε να πάρετε υγρά προϊόντα. Ίσως επειδή έρχονται από Αγγλία και κάπως θα έρχονται που δεν επιτρέπουν τα υγρά και σπρέι κτλ. Πήρα από τα Sephora και Fenty Beauty το Fenty Glow Gloss Bomb. Έχει αυτό εδώ το τεράστιο applicateur και είναι ένα έτσι καφέ με λίγο ροζ και σήμερα μέσα. Είναι ένα πάρα πολύ διακριτικό lip gloss. Προσφέρει απίστευτη ενυδάτωση στα χείλη, μυρίζει πάρα πολύ ωραία σαν καραμέλες και ταιριάζει με όλα τα είδη μακιγιάζ από smoky μέχρι κάτι ρομαντικό, μέχρι κάτι και τελείως αβαυτός να βγεις με λίγο φρύδι μάσκαρα, το φοράς και είναι υπέροχο. Και είναι αυτό το gloss που δεν είναι sticky να κολλάνε δηλαδή τα χείλη, είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης από τη Sephora πήρα σε mini size από Too Faced το Chocolate Soleil. Αυτό το πήρα κατά λάθος, αλλά τελικά είναι καταπληκτικό. Πώς πήρες κάτι κατά λάθος? Τα κάνω και αυτά. Έχει τον καθρεφτάκο του που είναι πολύ καλός και έχει αυτή εδώ πέρα τη μικρή ποσότητα. Αλλά είναι πάρα πολύ θαυματουργή, το χρησιμοποιώ κάθε μέρα όταν πηγαίνω στη δουλειά και μου αρέσει πάρα πολύ. Μυρίζει σαν σοκοφρέτα και σοκολάτα, οπότε είναι μια σοκόλαση. Δεν έχει fallout, δεν έχει kickback, είναι πάρα πολύ ωραία απόχρωση και είναι πάρα πολύ βουτυρένια η αίσθησή του και πάρα πολύ ωραία έρχεται και κάθεται στις γωνίες που θέλω να φωτοσκιάσω. Πάμε να δούμε από Beauty Greece πάλι έκθεση. Πήρα ένα primer από Makeup Academy, είναι το Pro Base Banana Blur Primer που έχει βιταμίνη Ε και αφήνει matte αποτέλεσμα. Εμένα μου φαίνεται σαν να παίρνω μία πιο πηχτή κρέμα προσώπου. Μυρίζει σαν μπισκότο, είναι καταπληκτικό. Κάνει απίστευτο μπλερ στους πόρους. Το έχω φορέσει επίσης πρώτη φορά σε αυτό εδώ το μακιγιάζ, που θα το δείτε στη συνέχεια στο κανάλι. Και είναι καταπληκτικό. Μου αρέσει πολύ, είναι στα 30ml, είναι και cruelty free. Πολύ ωραίο και μου δώσαν δώρο και το Moisturizing Primer της MBA, το οποίο μυρίζει απέσια, αλλά είναι πάρα πολύ ενυδατικό, παιδιά, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω δοκιμάσει προϊόν από την MUA που να μην μου έχει κάτι πολύ ωραία. Πάλι από MUA, την Light Luster Highlight Kit παλέτα Golden Kisses που έχει αυτό το υπέρτατο highlighter, δεν ξέρω αν φαίνεται που φοράω αυτή τη στιγμή. Έχει μία απόχρωση που είναι έτσι πιο λευκοπή, μία ροζ και μία πιο μπρονζέ. Σας τα φέρω πιο κοντά να το δείτε. Έχουν και αυτό το pattern. Μιλάμε για εκτυφλωτικό αποτέλεσμα με ίσα ένα άγγιγμα. Από Essence πήρα την Volume Booster Lash Primer Super Volume with Super Fruits. Έχει βούτυρο από mango και acai oil. Είναι αυτό το primer που έχει λυσάξει όλο το ελληνικό YouTube, που βάζει βλεφαρίδες και μετά βάζει τη μάσκαρα. Δεν μπορώ να πω ότι από την πρώτη χρήση έμεινα τρελά ευχαριστημένη, τρελά ικανοποιημένη, αλλά θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει με αυτό το προϊόν. Αναμείνατε για τις εξελίξεις. Πάμε να δούμε άλλο ένα προϊόν που πήρα από Cali Beauty. Είναι το Hollywood Flawless Filter, πάλι από Charlotte Tilbury. Είναι όλες τις συσκευασίες πάρα πολύ luxury, πάρα πολύ ακριβές. Είναι και ακριβά προϊόντα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει αυτό εδώ το applicateur. Εμένα μου αρέσει.
να το φοράω και μόνο του μια μέρα που θέλω να βγω πιο natural. Έχει ελάχιστη κάλυψη, δίνει λάμψη στο πρόσωπο. Μπορείτε να το βάλετε είτε κάτω από το foundation σαν primer γυαλάδας, είτε πάνω στα σημεία που κάνουμε φωτεινότητες για να δώσει μια λάμψη, είτε και μόνο τους foundation δεν έχετε ιδιαίτερο θέμα και δεν θέλετε κάλυψη και δεν έχετε πρόβλημα να βγείτε με το πραγματικό σας πρόσωπο να έχει μια φρεσκάδα και μια γυαλάδα. Πάρα πολύ ωραίο, αλλά αρκετά ακριβό. Πάμε να δούμε τρεις σκιές, πάλι από την έκθεση Beauty Greece. Πήρα από την Dust and Cream, αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση της Abanizé. Είναι έτσι καφέ με λίγο σήμερ. Είναι το 010 Corrupt. Νάτι. Εκτυφλωτική και σε φοβερή τιμή, όπως πάντα, η αγαπημένη Dust and Cream. Από Maybelline πήρα από την καινούργια κυκλοφορία Color Tattoo 24 Hour Eyeshadows την Urbanite. Μοιάζει πάρα πολύ με concealer, είναι μια απόχρωση έτσι λίγο peachy. Δεν έχω τρελαθεί από την απόχρωση, η υφή μου αρέσει πάρα πολύ και τη χρησιμοποιούσαν βάση κυρίως στο μακιάζ μου ή καθημερινά στη δουλειά όταν νιστάζω πολύ και βαριέμαι να βαφτώ, βάζω αυτήν που δίνει έτσι ένα χρώμα όχρα στο μάτι και φάνομαι πιο ξύπνια. Μου αρέσει πολύ σαν υφή γιατί δεν είναι ούτε πολύ υγρή ούτε πολύ στεγνή στερεή, αλλά δεν βόλεψε. Πάμε τώρα στο διαμάντι, παιδιά, μπορεί να κάνει 20 ευρώ μια σκιά αλλά είναι φοβερή. Πάλι την έκθεση Beauty Greece και τη σειρά Pro VG που έφερε η Victoria Grossu, είναι η απόχρωση 003 Sweet Dream. Είναι ένα υπέρτατο glitter, υπέρτατο όμως. Πάμε να το δούμε λίγο. Εντάξει, βλέπετε πως είναι. Hello life! Είναι ένα υπέρτατο μπρονζέ καφέ, σας μπορεί να σας φαίνεται ασημή λόγω και του φωτισμού. Δείτε πως αντανακλά το φως μόνο και φανταστείτε πως είναι στην πραγματικότητα. Πήρα από Stila Cosmetics και τη σειρά της Stila Glitter and Glow Liquid Eyeshadow. Πήρα αυτές τις τρεις αποχρώσεις. Μία έτσι πιο λευκοπή, μία move και μία πιο μπρονζέ. Λοιπόν, η λευκοπή λέγεται Forever από Cal Beauty. Αυτές είναι πολύ ωραίες και σαν topper. Να φοριούνται δηλαδή πάνω από άλλες σκιές για να δίνουν αυτό το μεταλλικό εφέ. Η move λέγεται Infinite. Δεν έχει τόσο pigment όσο θα ήθελα, αλλά πάνω από άλλη move σκιά βγάζει φοβερό look. Τελευταία, η έτσι μπρονζέ, η Eternal. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι ωραία, απλά εγώ δεν έχω ξετρελαθεί γιατί περίμενα ότι θα είναι μεγαλύτερης πυκτότητας. Περίμενα να είναι λίγο πιο πυκτές οι σκιές αυτές, αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη γιατί σαν topper κάνουν καταπληκτική δουλειά και γεμίζει μετά το χέρι σου glitter. Τα πολλά σου ότι σκοκκίνησε το χέρι. Και πάμε να κλείσουμε αυτό το βίντεο με τα άπειρα πινέλα που έχω πάρει. Πολύ οικονομικό πινέλο από Dust and Cream, που είναι έτσι με πομπόν. Παίρνεις η σκιούλα, διέρχεσαι και τη βάζεις τα μπουναριστά στο μάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ χρήσιμο και καθαρίζεται και πολύ εύκολα. Από It Cosmetics είναι το πιο ακριβό πινέλο που έχω στην κατοχή μου. Είναι όμως πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ μαλακό. Απ' τη μία είναι έτσι. Και απ' την άλλη έχει το μικρό για κονσίλερ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μπορείς να βάλεις και υγρά και πουδρένια προϊόντα, αλλά είναι πανάκριβο. Το είχα καημό όμως, ήθελα να το πάρω πάρα πολύ. Δύο πινέλα από την Κριολάν που πήρα πάλι από την έκθεση Beauty Greece είναι το Eyeshadow Brush το 3511 από Κριολάν. Είναι έτσι ένα σφιχτό πινελάκι, το οποίο μπορείς να έρθεις να δουλέψεις και την κόμχη με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και την εξωτερική γωνία και κάτω από το μάτι. Powder Brush νούμερο 2, 17-12, πάλι από Κριολάν. Είναι αρκετά φουντωτό, αυτό μου δίνει την αίσθηση ότι είναι φυσική τρίχα. Είναι λίγο πιο σκληρό. Είναι εύκαμπτο,
αλλά σκληρό. Βάζει πολύ ωραία την πούδρα, το ρούζ, τον μπρόνζερ κτλ. Απλά μυρίζει σαν ουρά λόγου. Βέβαια με τα πολλά πλησίματα αρχίζει και εξασθενεί αυτή η μυρωδιά. Νούμερο 217S από MAC. Το θρυλικό πινέλο, το οποίο είναι έτσι πλακέ. Πες. Είναι έτσι πλακέ και μπορείς να βάλεις και να πατικώνεις στη σκιά και να έρχεσαι να σβήνεις την κόμχη, στην εξωτερική γωνία κτλ. Το τελευταίο και πολύ αγαπημένο είναι από την NYX το νούμερο 22 και τη σειρά Professional Makeup. Κάνει έτσι αυτή την κούρμπα εδώ πέρα. Μένα μου αρέσει να έρχομαι να βάζω εδώ πέρα που κάνει λίγο έτσι κύλο την ποσότητα του make-up και να το πασαλίβω. Είναι καταπληκτικό. Θα το δούμε και ξαγαπημένα, τόσο καιρό δεν το βάζα γιατί ήθελα να σας το δείξω πρώτα σε haul. Και ένα λερωμένο, με συγχωρείτε, αλλά το χρησιμοποίησα για να κάνω αυτό το μακιγιάζ. Είναι το νούμερο 04. Είναι δίτριχο. Είναι ένα πινέλο έτσι καμπούκι με διπλή τρίχα άσπρη που έχει γίνει τώρα μπέζ λίγο, το ότι έχω βάλει κρέμα. Και μαύρο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορείς να βάλεις και τα μποναριστά το προϊόν και με ημικυκλικές κινήσεις. Νομίζω αυτά ήταν όλα τα προϊόντα που πήρα. Ήταν και 2-3 άλλα, αλλά σας τα βάλα στα αγαπημένα του μήνα για να μην βγει αυτό το βίντεο 400 ώρες. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν έχετε χρησιμοποιήσει κάποια από αυτά τα προϊόντα ή τι θα μου προτείνετε να αγοράσω. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ξέρω ότι είναι μεγάλο, αλλά ήθελα με χαρά να σας τα δείξω όλα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που είδατε ακόμα ένα βίντεο μου και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας!